Ένα από τα πρώτα βιβλία αυτοβελτίωση που διάβασα ποτέ ήταν το βιβλίο Πλούσιος Μπαμπάς, το Χος Μπαμπάς του Ρόμπερτ Κιοσάκη. Το διάβασα στα 22 μου, 23, πριν από 18-19 χρόνια και από τότε το έχω συστήσει σε πάρα πολλούς φίλους, συνεργάτες και πελάτες μου. Είχα την τύχη να αποκτήσω μια πολύ καλή κατανόηση του πώς δουλεύουν τα οικονομικά, πώς να διαχειρίζουμε τα χρήματά μου και από τότε παίρνω αποφάσεις για το πώς θα επενδύσω ή θα ξοδέψω τα χρήματά μου πολύ διαφορετικά από ό,τι πριν. Καλά, όχι πάντα, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Αλλά τουλάχιστον πλέον, από τότε δηλαδή, είμαι πολύ πιο συνειδητοποιημένος όσον αφορά τις επιλογές μου σχετικά με τα οικονομικά και πού με οδηγούν αυτές οι επιλογές. Σε προηγούμενο βίντεο, το οποίο μπορείς να το δεις εδώ, αν το βλέπεις στο κανάλι μου στο YouTube ή στην περιγραφή αυτού του βίντεο που βλέπεις τώρα, θα βρεις links από βίντεο που είχα κάνει παλιότερα, στα οποία μιλούσα για τις 3 ιδέες για την αποταμίευση και ένα άλλο βίντεο στο οποίο μίλησα για 10 ιδέες για να μπορέσεις να ξεχρεώσεις. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για 5 βασικές ιδέες που αναπτύσσονται στο βιβλίο Πλούσιος Μπαμπάς, Φτωχός Μπαμπάς και πώς αυτές οι ιδέες μπορούν να σε βοηθήσουν να αποκτήσεις καλύτερη κατανόηση των χρημάτων. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, διοργανωτής του τρίωρου σεμιναρίου Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητας και δημιουργός του GreekCoach.gr. Και αυτό που κάνω είναι να αναλαμβάνω επαγγελματίες και επιχειρηματίες σχετικά με τη στρατηγική τους στα social media. Το βιβλίο Πλούσιος Μπαμπάς είναι μια αλληγορική ιστορία του Ρόμπερτ Κιοσάκη και των δύο μπαμπάδων που είχε και πώς μεγαλώνοντας μαζί τους σχημάτισε τις απόψεις τους σχετικά με τα οικονομικά και τα χρήματα. Ο Φτωχός Μπαμπάς είναι ο βιολογικός πατέρας του Κιοσάκη, ένας καθηγητής πανεπιστημίου. Ο Πλούσιος Μπαμπάς είναι ο μπαμπάς του καλύτερου φίλου του Κιοσάκη, ένας πλούσιος επιχειρηματίας που έχει δεκάδες επιχειρήσεις. Οι δύο αυτοί μπαμπάδες λοιπόν έδιναν συμβουλές για τα χρήματα που έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Ο Φτωχός Μπαμπάς πιστεύει ότι θα πρέπει να εργάζεσαι για να κερδίσεις χρήματα σε μια σταθερή δουλειά, με ένα σίγουρο μισθό και ότι αν έχεις πλούτο, αυτό εξαρτάται κυρίως από το background της οικογένειάς σου. Πίστευε επίσης ότι για να επιβιώσεις οικονομικά και για να συγκεντρώσεις πλούτο, θα πρέπει να διαβάζεις βιβλία ή άρθρα άλλων πετυχημένων. Ο Πλούσιος Μπαμπάς, από την άλλη, συμβούλευε τον Κιοσάκη να βρει μια δουλειά για να μάθει τις απαιτούμενες δεξιότητες για να γίνει επιχειρηματίας και ότι ο πλούτος έρχεται από την εμπειρική μάθηση και από τις πολλαπλές πηγές εισοδήματος, όχι από θεωρία ή από μία πηγή εισοδήματος. Ενώ ο Φτωχός Μπαμπάς τον ενθάρρυνε να δουλέψει σκληρά για να ενεργηθεί στη σκάλα μιας εταιρείας ή μιας επιχείρησης, ο Πλούσιος Μπαμπάς του πρότεινε να αποκτήσει τη δική του σκάλα. Αν και κάποιες από τις συμβουλές στο βιβλίο είναι αμφιλεγόμενες, ωστόσο το βιβλίο προσφέρει κάποια σημαντικά μαθήματα που μπορούν να είναι χρήσιμα σε κάποιον που ψάχνει να δει πώς θα διευρύνει τις γνώσεις και τις απόψεις του γύρω από τα χρήματα. Γράψτε μου στα σχόλια, εσύ έχεις διαβάσει το βιβλίο? Και αν ναι, πώς το βρήκες? Βρήκες κάτι χρήσιμο? Σε βοήθησε κάπως? Ή σου φάνηκε διάφορο? Γράψτε μου την άποψή σου στα σχόλια. Αν είσαι για πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάνε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Είναι σημαντικό για μένα να το κάνεις αυτό και θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα δηλαδή. Επίσης, στην περιγραφή του βίντεο θα βρεις τα links για τα βίντεο που ανέφερα πριν από λίγο ή για οτιδήποτε άλλο αναφέρω σε αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν. 5 βασικές ιδέες από το βιβλίο Πλούσιος Μπαμπάς, Φτωχός Μπαμπάς. Νούμερο 1. Οι πλούσιοι αγοράζουν στοιχεία του ενεργητικού, όχι στοιχεία του παθητικού. Ένα στοιχείο του ενεργητικού είναι κάτι που βάζει χρήματα στην τσέπη σου, όπως όταν αγοράζεις ένα σπίτι και το νοικιάζεις σε άλλους. Ένα στοιχείο του παθητικού είναι κάτι που σου κοστίζει χρήματα ή χάνει την αξία του με τον καιρό, όπως ένα ακριβό αυτοκίνητο ή μία τηλεόραση. Ο Κιοσάκη λέει ότι αυτά τα δύο χρειάζεται να είναι πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό σου και ότι οι πλούσιοι αγοράζουν, επενδύουν σε στοιχεία του ενεργητικού και οι φτωχοί έχουν στην κατοχή τους στοιχεία του παθητικού. Και η μεσαία τάξη έχει στοιχεία του παθητικού, αλλά νομίζει ότι είναι στοιχεία του ενεργητικού. Νούμερο 2. Ο οικονομικός αλφαβητισμός μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της εμπειρίας. Ο πολύ καλά μορφωμένος Φτωχός Μπαμπάς έλεγε: διάβασε καλά, να γράψεις καλά, να περάσεις σε μια καλή σχολή, ώστε να βρεις μια καλή δουλειά σε μια καλή και μεγάλη εταιρεία με ένα καλό και μεγάλο μισθό. Ο Πλούσιος Μπαμπάς, από την άλλη, έλεγε ότι ο πιο σημαντικός στόχος σου είναι να μάθεις πώς λειτουργούν τα χρήματα, ώστε να τα βάλεις να δουλέψουν για εσένα. Ο Κιοσάκη λέει ότι για να είσαι οικονομικά έξυπνος, χρειάζεται να μάθεις καλά τα λογιστικά, για τις επενδύσεις, για τις αγορές και για τον νόμο. Οπότε, όσο περισσότερο διευρύνεις τις δεξιότητές σου,
τόσο πιο πετυχημένος θα είσαι. Νούμερο 3. Μάθε να πουλάς. Στο βιβλίο αναφέρει μια περίπτωση ο Κιοσάκη, όπου μια κυρία με μεταπτυχιακό στη λογοτεχνία τον ρώτησε πώς μπορεί να γράψει ένα best-seller βιβλίο. «Κύριε Κιοσάκη, έχω μεταπτυχιακό στην αγγλική λογοτεχνία. Μπορείτε να μου πείτε πώς να γράψω ένα βιβλίο που να γίνει best-seller?» Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να παρακολουθείς ένα σεμινάριο πωλήσεων. «Πώς είπατε? Είστε σοβαρός, κύριε Κιοσάκη?» Υπάρχει λόγος που κάποιος λέγεται συγγραφέας ενός best-seller βιβλίου και όχι ενός best-written βιβλίου. Δηλαδή συγγραφέας ενός βιβλίου κορυφαίου σε πωλήσεις και όχι ενός κορυφαία γραμμένου βιβλίου. Το να ξέρετε να πουλάτε, κυρία μου, είναι μια εξαιρετικά σημαντική δεξιότητα αν θέλετε να γίνετε συγγραφέας ενός best-seller, αν θέλετε να πετύχετε. Βγείτε από τη ζώνη άνεσή σας, ξεβολευτείτε. Εξασκηθείτε στο να πουλάτε και στο να δικτυώνεστε. Αν δεν το κάνετε, δεν θα μπορέσετε ποτέ να δουλειήσετε τη δική σας επιτυχημένη επιχείρηση ή να πετύχετε σε αυτό που κάνετε. Βγες από τη ζώνη άνεσή σου. Ξεβολέψου. Εξασκήσου στο να πουλάς και στο να δικτυώνεσαι. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν θα μπορέσεις ποτέ να χτίσεις μια επιτυχημένη επιχείρηση, δεν θα μπορέσεις ποτέ να χτίσεις ένα επιτυχημένο brand. Νούμερο 4. Ο φόβος και η αυτοαμφισβήτηση είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επιτυχία. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς είναι το πώς διαχειρίζονται το φόβο. Ο φτωχός μπαμπάς παίζει εκ του ασφαλούς, αποφεύγοντας το ρίσκο. Αυτή όμως η προσέγγιση μπορεί μακροπρόθεσμα να στοιχήσει πολύ περισσότερο. Ο πλούσιος μπαμπάς, από την άλλη, έλεγε ότι στον πραγματικό κόσμο δεν είναι οι πιο έξυπνοι που ξεχωρίζουν, αλλά οι πιο τολμηροί. Νούμερο 5. Πάντα να σκέφτεσαι σε σχέση με τις ευκαιρίες. Πριν συνεχίσω όμως, θα ήθελα να μιλήσω για λίγο για τον χορηγό του σημερινού μαθήματος. Η αποταμίευση είναι ένας τρόπος να μην ξοδεύεις χρήματα, αλλά όχι ένας τρόπος για να κερδίσεις χρήματα. Αν είσαι κάποιος ή κάποια που ψάχνεις έναν τρόπο να αυξήσεις το εισόδημά σου, παράλληλα με οτιδήποτε άλλο κάνεις, δουλεύοντας μέσω ίντερνετ για τον εαυτό σου, αλλά και σε συνεργασία με μια ομάδα επιτυχημένων επαγγελματιών, τότε πρέπει να μιλήσουμε. Μπες στο greekcoach.gr/online και δήλωσε συμμετοχή σε μια δωρεάν online ενημέρωση που διοργανώνω. Εκεί θα ακούσεις περισσότερα για την ευκαιρία που προτείνουμε και γιατί αυτή η ευκαιρία αποτελεί την ιδανική λύση για το μέσο άνθρωπο σήμερα στο να μπορέσει να δημιουργήσει την οικονομική, χρονική και γεωγραφική του ελευθερία. Μπες στο greekcoach.gr/online, δήλωσε συμμετοχή στην online δωρεάν ενημέρωση και θα μιλήσουμε και μετά προσωπικά. Θα βρεις το link και στην περιγραφή του βίντεο. Και μιλώντας για επιχειρηματική ευκαιρία, ο Κιοσάκη λοιπόν λέει να σκέφτεσαι πάντα σε σχέση με τις ευκαιρίες. Ο πλούσιος μπαμπάς απαγόρευε στα παιδιά του να λένε «Δεν έχω χρήματα γι' αυτό». Αντί για αυτό τους έλεγε να λένε «Πώς μπορώ να έχω χρήματα γι' αυτό». Η πρώτη φράση κλειδώνει το μυαλό και δεν το αφήνει να σκεφτεί κάτι άλλο. Η δεύτερη φράση ξεκλειδώνει το μυαλό και ξεκλειδώνει νέες δυνατότητες, ευκαιρίες και όνειρα. Αναγκάζει το μυαλό να ψάξει λύσεις. Αυτές λοιπόν ήταν 5 βασικές ιδέες από το βιβλίο «Πλούσιος μπαμπάς, φτωχός μπαμπάς» του Ρόμπερτ Κιοσάκη. Και θα ήθελα να μου γράψεις στα σχόλια ποιο άλλο βιβλίο έχεις διαβάσει που αναφέρεται στα οικονομικά, στη διαχείριση χρημάτων και στην αξιοποίηση ευκαιριών. Γράψω στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτα like και μοιράσου το με κάποιον που πιστεύεις ότι χρειάζεται να γίνει καλύτερος με τα οικονομικά του. Κάνε πράξη τις σημερινές ιδέες, γίνε καλύτερος στα οικονομικά, στα χρήματα. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.